Χόρχε Λουίς Μπόρχες, το ομοίωμα. Μια μέρα του Ιουλίου του 1952, σε ένα χωριουδάκι του Τσάκο, εμφανίστηκε ένας άντρας που πενθούσε. Ήταν ψηλός, ξερακιανός, με χαρακτηριστικά ινδιάνικα και ένα πρόσωπο ανέκφραστο σαν του ηλίθιου ή σαν της μάσκας. Ο κόσμος του φερόταν ευγενικά, όχι τόσο για το άτομό του, όσο για αυτό που αντιπροσώπευε ή ήταν ήδη. Διάλεξε ένα ράντσο κοντά στο ποτάμι. Με τη βοήθεια μερικών γειτόνων έβαλε μια τάβλα πάνω σε δύο στηρίγματα και πάνω της ένα χαρτονένιο κουτί που είχε μέσα μια ξανθιά κούκλα. Άναψαν και 4 κεριά σε ψηλά κυροπήγια και έβαλαν λουλούδια γύρω-γύρω. Άρχισε να έρχεται κόσμος. Απελπισμένες γριές, εμβρόντιτα παιδιά, πεών που έβγαζαν με σεβασμό τα ψάθινα καπέλα τους, παρήλαυναν μπροστά από το κουτί και έλεγαν «Τα θερμά μου συλληπιτήρια, στρατηγέ». Εκείνος, ολοπόνο, τους δεχόταν στην κεφαλή του τραπεζιού με τα χέρια του σταυρωμένα πάνω στην κοιλιά σαν έγκυος. Άπλωνε το δεξί για να σφίξει το χέρι που του έτειναν και απαντούσε με στοικότητα και καρτερία. Ήταν γραφτό. Έγινε ότι ήταν ανθρωπίνος δυνατόν. Ένας τσίγκινος κουμπαράς δεχόταν την εισφορά των δύο πέσω. Κι ήταν πολλοί εκείνοι που δεν αρκέστηκαν να περάσουν μία μόνο φορά. Τι σώι άνθρωπος, αναρωτιέμαι, ήταν αυτός που συνέλαβε και έβαλε σε εφαρμογή αυτή την νεκρόσιμη φάρσα. Φανατικός, καταθλιπτικός, αλλοπαρμένος, τσαρλατάνος ή κυνικός. Πίστευε στα αλήθεια πως ήταν ο Περόν την ώρα που έπαιζε τον σπαραξικάρδιο ρόλο του μακάβριου χείρου. Η ιστορία μπορεί να είναι απίστευτη, αλλά συνέβη και μάλιστα πολλές φορές με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και σε τοπικές παραλλαγές. Αποτελεί το τέλειο σύμβολο μιας εποχής εξωπραγματικής και είναι θαρρής ο αντικατοπτρισμός ενός ονείρου ή σαν εκείνο το δράμα μέσα στο δράμα που βλέπουμε στον Άμλετ. Ο άντρας που πενθούσε δεν ήταν ο Περόν και ξανθιά κούκλα δεν ήταν η γυναίκα Εύα Ντουάρτε. Αλλά ούτε ο Περόν ήταν ο Περόν, ούτε η Εύα ήταν η Εύα. Ήταν κάποιοι άγνωστοι και ανώνυμοι. Το κρυφό τους όνομα και το πραγματικό τους πρόσωπο το αγνοούμε, που για τον εύπιστο συναισθηματισμό των προαστίων αναπαρίσταναν μια ζωφερή μυθολογία. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, το ομοίωμα, σε μετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη.